Η ανάδειξη της δράσης και προσφοράς των μεγάλων εθνικών ευεργετών και δασκάλων του γένους με επίκεντρο τους υπηρώτες αποτελεί το σκοπό της έκδοσης του αναμνηστικού τόμου που κυκλοφόρησε εδώ και λίγες ημέρες και ο οποίος παρουσιάστηκε την Τετάρτη σε ειδική εκδήλωση στην Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών. Πρόκειται για το Λεύκομα με τίτλο «Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και η προσφορά του στο έθνος». Η Συμβολή των Υπηρωτών Εμπόρων, Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους, το οποίο εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Αποφύτων Ζωσιμέας Σχολής με την υποστήριξη της Περιφέρειας Υπήρου και των Δήμων Ζήτσας, Μετσόβου και Ζαγορίου. Η παρουσίαση του αναμνηστικού τόμου έγινε την Τετάρτη, όπου τονίστηκε από τα μέλη του Συνδέσμου Αποφύτων η σημασία της προσφοράς των υπηρωτών ευεργετών στη Ρωσία. Παράλληλα, τα μέλη του Συνδέσμου τόνισαν ότι το αρχιακό και μνημιακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί θα προσφερθεί από το Σύνδεσμο σε κάποιο δημόσιο πνευματικό ίδρυμα για να αποτελέσει τη βάση για την ίδρυση του Μουσείου Εθνικών Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους. Προέβη σε σωρία σε αρκετές εκδόσεις βιβλίων, τα οποία εκθέτουμε στην είσοδο της αίθουσας. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, αποφασιστική ήταν και η συμβολή του ακαταπόνητου ερευνητή και συγγραφέα κ. Σπύρου Εργολάου και πολλών άλλων μελών του Συλλόγου. Το παρόν πόνημα είναι μια σημαντική ερευνητική εργασία του συγγραφέα, στην οποία ο αναγνώστης παρακολουθεί την πορεία και εξέλιξη των εξαιρετικών αυτών ανθρώπων που ξεκίνησαν άγνωστοι, φτωχοί συνήθως από τα χωριά και τις πόλεις της Υπήρου και στη συνέχεια έδρασαν και μεγαλούργησαν στις τότε γνωστές αστείες το απόδειγμα ελληνισμού της Ρωσίας. Τύχη της Ελλάδας εξαφανίστηκε και δεν έμεινε τίποτα άλλο παρά η γλώσσα που αποτελεί το φορέα του πολιτισμού. Χάρη στη γνώση της ελληνικής γλώσσας κλήθηκε στη Μόσχα από τον Τσάρο Βασίλειο Ιβάνοβιτς το 1518 ο εξάρτης καταγόμενος Μιχαήλ Τριβόλης που επωνομάστηκε από τους Ρώσους Μάξιμος ο Γρεκός για να μεταφράσει στη σλαβωνική γλώσσα διάφορα λειτουργικά και θεολογικά βιβλία. Η μετάφραση του Μάξιμου του Γρεκού στη Μόσχα σηματοδοτεί την απαρχή των ελληνορωσικών σχέσεων και τη δημιουργία μιας γέφυρας για την επικοινωνία των δύο λαών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν οι δήμαρχοι Ζήτσας, Μιχάλης Πλιάκος, Μετσόβου, Κώστας Τζαφέας και Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, που αναφέρθηκαν στην προσφορά των ευεργετών που ξεκίνησαν από τις περιοχές των σημερινών Δήμων, ταξίδεψαν και μεγαλούργησαν στη Ρωσία και αλλού, προσφέροντας τεράστιες υπηρεσίες στην πατρίδα και το έθνος. Για τους εθνικούς μας ευεργέτες, ο τόπος μας, τα γραμματοχώρια, η Ζήτσα, η κλιματιά του Δεσποτικού ανέδειξε σημαντικούς ευεργέτες. Δεν θα σταθώ σε έναν χωριστά. Αυτό θα το κάνουν στη συνέχεια οι αξιόλογοι και αξιότιμοι ομιλητές. Η Ήπειρος ανέδειξε πρόσωπα που έζησαν και έδρασαν με ανιδιοτέλεια, ψυχική ανωτερότητα, βαθύ αίσθημα προσφοράς και αγάπης για την πατρίδα και τον συνάνθρωπο. Χάσαμε έτσι τα ιδανικά που υπηρέτησαν με αυταπάτηση και προσήλωση όλοι αυτοί που απόψε τιμούμε μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου. Μέσα λοιπόν από αυτή την κρίση είναι ευκαιρία να προσδιορίσουμε ξανά τις αξίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας και πολύ δε περισσότερο το μέλλον των παιδιών μας. Περισσότερο από αυτούς δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης και την Αλεξάνδρεια, μεγαλούργησαν, διατήρησαν όμως άφταρτη την αγάπη τους για την πατρίδα και αναδείχθηκαν ευεργέτες για το Μέτσοβο, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα. Ήταν άνθρωποι με υψηλούς οραματισμούς, ανώτερα αισθήματα προσφοράς προς την πατρίδα, ανεδιοτέλεια, αισθήματα ευεργεσίας και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς και της ανέχειας. Είναι οι αξίες που πρέπει να διατηρηθούν, να μεταδοθούν στις νεότερες γενιές με την ελπίδα ότι οι νεότεροι Έλληνες με οδηγό τα έργα ευποιείας τους, των μεγάλων αυτών ανδρών και το παράδειγμά τους να καταστούν συνεχιστές της ιστορίας του έθνους. Το Γόρι έχει μια μακραίωνη σχέση με τη Ρωσία και γενικότερα με τις παραδονάρες ηγεμονίες αλλά και άλλες περιοχές όπου οι Ζαγόροι ανέκαθεν συνδέονται. Το Ζαγόρι, με την αγωνιμία του, είναι αυτό που είναι και σήμερα. Δηλαδή, οι άνθρωποι πάντα ξενιτεύονταν, πάντα έλεγαν, πάντα το μυαλό τους πάνε στην πατρίδα και από το υστέρημά τους και από το βιώνασμά τους έκαναν χρήματα και κατασκεύαζαν έργα ευφυΐας οι ασχολίζουν με σήμερα τον τόπο. Έργα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση των νέων, σχολιά, έργα που έχουν σχέση με την πίστη, εκκλησίες, μοναστήρια, έργα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα της εποχής εκείνης, πέτρινες αλιεφύρια,
Καλτερίνια, Νερόμιλους, τα οποία στέκονται μέχρι σήμερα.